Κύριε Μεταξά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές μας. Να σας ευχαριστήσουμε για την αποδοχή του καλέσματός μας και θα ξεκινήσουμε ως εξής. Δεν θα ασχοληθούμε με το τι λέει η κυβέρνηση. Δεν περιμέναμε και ποτέ από τη Νέα Δημοκρατία να δώσει λύσεις ουσιαστικές και σε βάθος χρόνου για το αγροτικό. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τη χώρα μας για δεκαετίες και κάθε χρόνο έχουμε και χειρότερες εξελίξεις. Έρχεται τώρα και η συνέπεια της αλλαγής του κλίματος και τα κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εγκαταλελειμμένες αγροτικές περιοχές, αγρότες στο έλεος του καιρού, οι τιμές από το χωράφι στο ράφι είναι απίστευτες. Θα θέλαμε να ξέρουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τι θέση έχει συνολικά γι' αυτό. Καταρχάς, τα όσα περιγράψατε δεν είναι αποτελέσματα ενός φυσικού αιτίου. Θα συμφωνήσω. Επίσης, ακριβώς, προφανώς αλλαγές καιρικές που υπάρχουν, οι έντονα καιρικά φαινόμενα επιδρούν πολύ συγκεκριμένα, αλλά το χρησιμοποιώ ως επιχείρημα. Προφανώς, αξιοποιείται ως ευκαιρία πολλές φορές, ωστόσο, και μάλιστα αξιοποιείται πολλές φορές, ιδιαίτερα το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, για να ενισχυθεί μια αντιλαϊκή και βάρβαρη πολιτική, η οποία έχει δοκιμαστεί και έχει φέρει σε απόγνωση χιλιάδες και χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά και όχι μόνο, και εργαζόμενους και επαγγελματίες, και να φέρουμε περιβόητη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης, που μόνο πράσινη δεν είναι, κατά γκρίζα και κατά μαύρη είναι για το λαό, και έχει οδηγήσει σε όλα αυτά που βλέπουμε στις τιμές του ρεύματος, στην ακρίβεια γενικότερα. Νομίζουμε λοιπόν ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις διαχρονικές θέσεις και τη διαχρονική αντίθεση του ΚΚΕ απέναντι στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέναντι στη στρατηγική των κυβερνήσεων, που όλες οι κυβερνήσεις την ακολούθησαν, τις ακολούθησαν αυτές τις στρατηγικές, και ιδιαίτερα την κοινή αγροτική πολιτική, που αποτελεί το κομβικό, ας πούμε έτσι, σημείο, την κομβική στρατηγική σε σχέση με την αγροτική παραγωγή. Και επειδή πολλοί θυμήθηκαν τώρα την κοινή αγροτική πολιτική κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων των αγροτών, που την έχουν βάλει το στόχαστρο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπενθυμίζω ότι μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες τα ίδια κόμματα που πίνανε νερό στο όνομα αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτών των στρατηγικών, την ξαναψηφίσανε την κοινή αγροτική πολιτική. Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και την Ελληνική Λύση, που την υπερψηφίσανε στην Ευρωβουλή. Θέλω να πω για αυτό που είπατε πριν, η Νέα Δημοκρατία έχει παρεούλα. Δεν είναι μόνη της. Και εδώ θα συμφωνήσω. Έχει παρεούλα σε αυτά που υλοποιεί, και είναι και τα υπόλοιπα κόμματα που και έχουν κυβερνήσει και έχουν δείξει και αυτά τα κόμματα τα δόντια τους στους αγρότες. Αυτή η επιβεβαίωση του ΚΚΕ νομίζουμε ότι πρέπει να προβληματίσει όχι μόνο τους αγρότες, αλλά πρέπει να προβληματίσει και τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες, τους φοιτητές, τους νέους ανθρώπους, όχι μόνο επειδή το επόμενο διάστημα έχουμε τις ευρωεκλογές και θα πρέπει να τοποθετηθούμε όλοι και θα τοποθετηθούμε αντικειμενικά όλοι σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο κινητοποιήσεων, σωστά, με δίκαια αιτήματα, πρέπει να προβληματίσει και για τον ποιον πρέπει να βάλουμε οι αγώνες, ποιον πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο. Για να μπορέσουν να είναι αγώνες νικηφόροι, να μπορέσουν να είναι αγώνες που θα έχουν αποτέλεσμα, που θα, τα αιτήματα που θέτουν θα διεκδικηθούν, θα παλευτούν, να μπορούν να βλέπουν τον πραγματικό ένοχο, μιας και η πολιτική συγκυρία προσπαθεί να κρύψει και τους ενόχους, να το πω έτσι. Σωστά. Ποια θα ήταν μια ριζική λύση για το αγροτικό πρόβλημα γενικά? Έχουμε στη χώρα μας, καταρχάς, σε πάρα πολλές περιοχές έχουμε πολύ μικρούς κλήρους. Τα χωριά είναι καταλελειμμένα και όσο περνάνε τα εξάμενα και τα χρόνια γίνεται ακόμα χειρότερη εγκατάλειψη. Πώς αντιστρέφεται όλο αυτό το κλίμα? Και υπόψη είναι,
είμαστε η θελημένα και μέσα στην παγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, είναι αυτή τη συζήτηση, αυτή η συζήτηση, να ξέρετε ότι γίνεται αυτή την περίοδο από τις δυνάμεις του ΚΚΕ, ναι, τα μπλόκα με τους αγρότες, ανεξάρτητα από την πολιτική τοποθέτηση του κάθε αγρότη. Mm-hmm. Γίνεται, γιατί ακριβώς το ΚΚΕ, όπως γνωρίζετε, πρωτοστατεί στο να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, στηρίζει τους αγώνες των αγροτών. Έχουμε αναπτύξει και αυτές τις εβδομάδες μια σχέση, να το πω έτσι, καθαρή, γιατί τους κοιτάμε στα μάτια και έχουμε κάθε δικαίωμα να τους κοιτάμε στα μάτια και το γνωρίζουν αυτό οι αγρότες. Εμείς τι βλέπουμε από αυτή τη συζήτηση? Καταλαβαίνουμε και τι λένε οι ίδιοι αγρότες. Οι αγρότες θέλουν ένα κράτος το οποίο κράτος θα τους δίνει τα εφόδια, όλα τα εφόδια εκείνα, για να μπορούν να καλλιεργήσουν τη γη τους. Το βασικότερο. Το οποίο, ακριβώς. Ένα κράτος το οποίο θα τους προστατεύει από τις διάφορες καταστροφές εξαιτίας των διάφορων καιρικών φαινομένων, και θα είναι ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να τους στηρίζει ώστε αυτό που παράγουν να το δίνουν στην κοινωνία, γιατί θέλουν να το δίνουν στην κοινωνία, θέλουν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά αγροτικά προϊόντα για να μπορεί να θρέφεται όλη η κοινωνία, να θρέφεται όλος ο λαός. Λοιπόν, ένα κράτος λοιπόν που θα τους στηρίζει στη δική τους διάθεση να δίνουν το αποτέλεσμα της παραγωγής τους στην κοινωνία. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι αυτό το κράτος που μπορεί να κάνει αυτό το οποίο επιθυμούν είναι το εργατικό κράτος για το οποίο μιλάει το ΚΚΕ, για το οποίο μιλάμε οι κομμουνιστές. Το κράτος εκείνο δηλαδή, το οποίο θα έχει, στο οποίο θα έχει η εργατική τάξη τα μέσα παραγωγής στη δική της ιδιοκτησία, θα μπορεί η κοινωνία, δηλαδή η παραγωγή του πλούτου, οι εργαζόμενοι, να σχεδιάζουν την ίδια την παραγωγή, να διαθέτουν όλα τα εφόδια που έχει η χώρα, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, και τότε θα μπορούν να καταμείνουν την εργατική, τους εργαζόμενους σε εκείνους κλάδους παραγωγής που χρειάζονται ανάπτυξη. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Όποιος στάζει στους αγρότες λύση στο ζήτημα της αγροτικής παραγωγής και δεν στρέφεται ενάντια στα μονοπόλια, στους επιχειρηματικούς ομίλους που είναι υπεύθυνοι για τα δεινά, για την κατάσταση που βιώνουν οι αγρότες, τους λέει ψέματα. Στο στόχαστρο λοιπόν θα πρέπει να μπει αυτή η οικονομία η οποία καθορίζεται και καθορίζει τις ανάγκες όλου του λαού με βάση τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η συζήτηση πιστεύουμε ότι είναι επίκαιρη σήμερα. Είναι επίκαιρη σήμερα γιατί βλέπουμε τα πράγματα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Σωστά. Γιατί όπως βλέπετε και εσείς, όπως είπατε και εσείς, δεν μπορεί να δώσει κανένας από το αστικό πολιτικό σύστημα, όπως το λέμε εμείς, και έτσι είναι, δεν μπορεί να δώσει κανένας απάντηση ούτε σε στοιχειώδη ζητήματα που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να παράξουν και να μείνουν στο χωριό, οι νέοι άνθρωποι που είναι φοιτητές, οι νέοι άνθρωποι που βγαίνουν στην παραγωγή. Εμείς λοιπόν λέμε ότι οι αγρότες έχουν κάθε δικαίωμα, αλλά και έχουν και κάθε συμφέρον να παλέψουν μαζί με την εργατική τάξη για αυτό το κράτος. Και θεωρούμε ότι οι κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος, το γεγονός δηλαδή ότι γίνονται βήματα στην κοινή δράση των εργατών, των εργαζομένων με τους αγρότες και των μεγάλων συλλαλητήριων στην Αθήνα, ήταν μια σημαντική στιγμή σε αυτή την προσπάθεια. Νομίζουμε ότι αυτή η κοινή δράση μπορεί και πρέπει να προχωρήσει και σε μια συμμαχία για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι μαζί με τους αγρότες, δηλαδή η παραγωγή του πλούτου στη χώρα, να επιβάλλουν το δικό τους το δίκαιο. Ακριβώς. Θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι μακριά από τους αγώνες που γίνονται τώρα. Προφανώς οι αγώνες τώρα έχουν και συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Να αποτραπεί μια άσχημη κατάσταση, να διεκδικηθούν κάποια βασικά μέτρα για την επιβίωση των αγροτών. Όμως μαζί με αυτά τα μέτρα και μαζί με αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση και να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε πώς θα παλέψουμε, πώς θα πολεμήσουμε για μια συνολική απαλλαγή από τα δεινά, τα οποία κάθε χρόνο χτυπάνε όλο και πιο δυνατά την πόρτα όλων των λαϊκών οικογενειών.
Πολύ σωστά. Βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι εντάξει, κατανοεί τα προβλήματα και τα τρέχοντα αλλά και τα πιο βαθιά γενικότερα, αλλά δεν υπάρχει στη χώρα η οικονομική άνεση να αντιμετωπιστούν. Τώρα ο καθένας αμέσως θα μπορεί να πει για άλλες δραστηριότητες υπάρχει και παρά υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Αυτά δεν είναι τα ασφυκτικά όρια για το λαό της καπιταλιστικής οικονομίας? Ναι. Ενώ υπάρχουν δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια για τους μεγάλους επιχειρηματικούς μήλους, για το λαό υπάρχει μόνο φτώχεια, υπάρχει μόνο περικοπή δικαιωμάτων, υπάρχει μόνο θυσία, υπάρχει μόνο θυσία ακόμα και της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο, χαιρετίζουμε και καλούμε και εμείς σε μεγάλη συμμετοχή στις συγκεντρώσεις και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα γίνουν στις 28 Φλεβάρι με σύνθημα οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Σύνθημα το οποίο αναδείχθηκε από ένα μεγάλο έγκλημα που συνέβη πριν από ένα χρόνο, το οποίο απέδειξε με τραγικό τρόπο, με το θάνατο 57 ανθρώπων, νέων παιδιών στην πλειοψηφία τους, απέδειξε με το πιο τραγικό τρόπο ότι αυτή η οικονομία, με όποια κυβέρνηση, στο στόχαστρο βάζει την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια, την υγεία, με τις πλημμύρες απέδειξε τη λαϊκή περιουσία, για χάρη του κέρδους μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Σωστά. Για να μην αναφερθούμε τώρα και στα προβλήματα της κτηνοτροφίας, στα προβλήματα της αλληλείας, άλλα δύο τεράστια θέματα που εν τέλει μπαίνουν στην ίδια λογική. Κάντε ό,τι νομίζετε, σε κάποιες πιεστικές ανάγκες πάρτε μερικά εκατομμύρια να βολευτείτε τώρα, αλλά σε ουσιαστικές λύσεις και σε βαθιές ανατροπές δεν υπάρχει φως. Που αν θέλετε δείχνουν τα παραδείγματα που θέσατε και ιδιαίτερα η κτηνοτροφία αλλά και η αλληλεία, δείχνουν ότι η συνέχιση, ο δρόμος ανάπτυξης που ακολουθάμε σαν χώρα, ο οποίος δρόμος ανάπτυξης απαντάει, ακουμπάει στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, τελικά οδηγεί και σε υπονόμευση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Πολύ σωστά. Και των παραγωγικών δυνάμεων που έχει η χώρα. Και δεν αναφέρουμε μόνο για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά αναφέρουμε και για το έμψυχο δυναμικό. Αναφέρουμε για την ικανότητα. Αναφέρουμε για το έμπειρο δυναμικό και στην κτηνοτροφία και στην αλληλεία και σε κλάδους των εργαζομένων που χάνεται, που καταστρέφεται. Με ό,τι αυτό δημιουργεί, με όλες τις συνέπειες που δημιουργεί αυτή η καταστροφή συνολικά στις λαϊκές οικογένειες, συνολικά στο λαό, συνολικά στην κοινωνία. Πολύ σωστά. Κύριε Μεταξά, θα μπαίνω στον πειρασμό να ζητήσω και την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την παιδεία. Τι γίνεται με το θέμα της παιδείας και με τα ιδιωτικά, υποτίθεται, μη κερδοφόρα και διάφορα τέτοια πανεπιστήμια? Εντάξει, νομίζουμε ότι η μεγαλειώδης κινητοποίηση των φοιτητών με τη στήριξη και των εργαζομένων, τα 7η, μπαίνουμε στην 8η πλέον εβδομάδα, ναι, έχουν καταρρύψει τα επιχειρήματα της κυβέρνησης πανηγυρικά. Έχουν καταρριφθεί. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα στήριγμα στους φοιτητές. Έχει μια παράταξή της, τη ΔΑΠ, που ασθμένοντας, αξιοποιώντας το σχεδιασμό της κυβέρνησης με τις προβοκάτσεις και την καταστολή, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Σωστά. Είναι στο δρόμο αποφασισμένη. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, που δεν είναι καινούριος, έρχεται από πολύ μακριά σε σχέση με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, επί της ουσίας με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, με την υποβάθμιση κι άλλων των πτυχίων και των σπουδών και με την όξυνση και ένταση των ταξικών φραγμών στην παιδεία, ο σχεδιασμός αυτός έχει συγκεκριμένους συμπαραστάτες από μεριάς της κυβέρνησης. Είναι η εργοδοσία, είναι η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη,
δεν είναι πιο ότι αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα σε μια χθεσινή, προχθεσινή δημοσκόπηση έδειξε ξεκάθαρα ποιοι είναι υπέρ του σχεδίου της κυβέρνησης. Είναι οι εργοδότες, γιατί είχε και ανακατηγορία τα στατιστικά στοιχεία, είναι οι εργοδότες και είναι οι μόνοι οι οποίοι βρίσκονται στο πλευρό της κυβέρνησης και τη στηρίζουν. Όλος ο υπόλοιπος λαός είναι απέναντι. Σωστά, πολύ σωστά. Είναι λοιπόν αυτό το οποίο έχει σημασία αυτές τις μέρες που η κυβέρνηση κατέθεσε το νομοσχέδιο στη Βουλή, είναι να ενταθούν οι αγώνες, να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο, ώστε να αποτραπεί ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, να αποσυρθεί το νομοσχέδιο, αλλά και φυσικά και αργότερα να αποτραπεί και στην πράξη. Κάτι που έχει επίσης αποδειχθεί ότι μπορεί να γίνει με τον λαό αποφασισμένο. Δηλαδή, νόμοι που ψηφίζονται να μένουν στα χαρτιά και να μην προωθούνται. Και είναι θετικό επίσης το γεγονός ότι οι φοιτητές μαζί, να το πω έτσι, με την προσπάθεια και τον αγώνα και την πάλη να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, παλεύουν για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, για την αναβάθμιση των σπουδών τους, για το δικαίωμά τους στη μόρφωση. Και αυτή πάλι, αυτός ο αγώνας θα πρέπει να συνεχιστεί. Πολύ σωστά. Κύριε Μεταξά, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε ξανά που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας και καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές. Να είστε καλά. Γεια σας.